Ας πάμε! Εντάξει. Το μπισκοτάκι πώς το έφτιαξες αυτό εδώ. Το λες την καραμέλα μελιού, ε. Ναι, από μέλι, ναι. Δεν το συζητώ, δοκίμασε και πες μου. Φίλες και φίλοι, δεν κάνουμε πανακότητα σήμερα. Σήμερα κάνουμε την πιο διάσημη, νόστιμη, πραγματικά πουτίνκα γάλακτος, την πάναπλη. Την τρεμουλιαστή, θα το κουνήσει εδώ πέρα. Για κούνα, ρε μπε. Τρεμουλιαστή, πραγματικά. Εντάξει, μιλάμε για κρέμα μαλεμπή, απαλή, φίνα, δροσερή, με 2-3 υλικά πουτάκια τόλμη στο ντουλάπι σας. Θα σας πω special μυστικά πώς θα την κάνετε πραγματικά εντυπωσιακή για τα τραπέζια τώρα το καλοκαίρι, γιατί μιλάμε για λίγο γαλατάκι, λίγο νησεστέ και να σου ένα γλυκό. Δύσσινα που αγαπώ πολύ. Ροδοπέταλα, ροδόνερο αν έχει μείνει στο ντουλάπι. Έστω και εκεί το βαζάκι που έχουμε, φτιάχνουμε τις κουραμπιέδες. Μαζί με λίγο μαστίχα έρχονται και αγκαλιάζουν, με συγχωρείτε, την πιο διάσημη κρέμα. Μουχαλεμπή ή μαλεμπή, φύγαμε για υλικά. Λοιπόν, για την διάσημη λοιπόν κρέμα θέλω 1 λίτρο γάλα, ένα καλό γάλα. Πηγαίνετε στα ωραία γαλακτοπολία της πόλης μας και προμηθευτείτε ένα, πραγματικά ένα γάλα το οποίο έχει προσωπικότητα, ό,τι σας αρέσει, κατσικίσιο, αγελαδινό, ό,τι θέλετε. Γάλα με προσωπικότητα. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις, δεν είναι αυτό που λέω εγώ. Εντάξει, κάνει επειδή είναι και του εμπορίου, αλλά όσο πιο πολύ το... Έτσι προσέχουμε λίγο την επιλογή στο γάλα, όλο αυτό περνάει μέσα στο γλυκό. 100 γραμμάρια μέλι, αντί για ζάχαρη. Μπορείτε και εσείς να βάλετε, αν δεν έχετε μέλι, βάλετε ζάχαρη, δεν έγινε και τίποτα. 90 γραμμάρια νησεστέ ή εναλλακτικά corn flour, μία κουταλιά του γλυκού μαστίχα σε σκόνη και 250 γραμμάρια τώρα βύσσινα ή κεράσια, ό,τι μιλάμε για το φρούτο της εποχής. Ταιριάζει να βάλετε ένα μπολ, να κόψετε ό,τι φρούτα έχετε και να ρίξετε την κρέμα μαλεμπή, την απλή αυτή κρέμα γάλακτος από πάνω να βγει το γλυκό. Πάμε, 2 κουταλιές σούπας ροδόνερο ή 3-4 ροδοπέταλα, 100 ml νερό αν θέλουμε να κάνουμε πραγματικά τα φρούτα, να τα κάνουμε ένα κομποτέ, σαν να το πω έτσι, σαν μαρμελάδα όμως, που δεν είναι μαρμελάδα, είναι ομά στην πραγματικότητα. Και για πάμε να σας δώσω πραγματικά ένα τουίλ που το λέμε καραμέλα μελιού στη στιγμή. Η αναλογία είναι πάρα πολύ εύκολη. Αυτά τα τραγανά μπισκοτάκια που αν θέλεις μπέτη δοκίμασε. Θα δοκίμασα, είναι φανταστικά. Σοκ, δεν κάνουν κρίτσι κρίτσι. Κρίτσι κρίτσι. Μιλάμε για μέλι, για μία κουταλιά μέλι, μία κουταλιά ζάχαρη, ζάχαρη καστανή, μία κουταλιά βούτυρο και μία κουταλιά φιστή και γίνης. Βασικά είναι ισόπωση η ποσότητα από τα 4 υλικά. Βούτυρο, ζάχαρη, μέλι, πραγματικό βούτυρο, κανονική ζάχαρη και οποιοδήποτε άλλο ξηρό καρπό εσείς θέλετε για να σας πάει και λίγο στο δοντάκι. Πού μπορεί να το. Πώς ξεκινώ, Μπέτη. Νησεστές. Εύκολο γλυκό. Θα τα πω μονορούφι. Το νησεστέ είχα να τα ακούσω πάρα πολλά νησεστές, χρόνια. Νησεστές, τι είναι σε σχέση με το, το κομφλάουρ, βγαίνει από το ρύζι. Να. Ανακατέψτε πολύ καλά τη μισή ποσότητα, όλο το άλλο βράζει, δηλαδή 250 το μισό από την ποσότητα με το νησεστέ. Εγώ το κάνω στα 90 γραμμάρια, το βάζω μέσα εδώ και αρχίζω και ανακατεύω. Έχει τελειώσει το γλυκό, τελείωσε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, ουσιαστικά εγώ θέλω να θυμάστε. Ναι, ανακατεύω πολύ καλά. Αυτό να αρχίσει να σφίγγει. Λοιπόν, αν δεν έχετε νησεστές στο σπίτι, βάλτε τα 90, λέω ένα special tip για εσάς. 90 γραμμάρια βάλτε ρύζι. Όπως κάνουμε το ριζόγαλο, βράστε το πολύ καλά και μετά στο blender, μία ανακατεύσεις, να γίνει πολύ πολύ πηχτό και βελούδινο, γιατί αυτό είναι το ριζάλευρο. Πίζει στη στιγμή και μεταμορφώνει αυτή την κρέμα, κοίτα εδώ, Μπέτη, έπιξε, να το. Αυτό είναι. Ανακατεύω, προχωράω όμως τελευταία στιγμή. Αν θες να μου ανακατεύσεις κάτι. Θέλω να βάλω, αφού έχει γίνει, θα βάλω 2 βασικά υλικά. Δεν θέλω να βράσει το ροδόνερο, λίγο ροδόνερο, λίγο μαστίχα σε σκόνη που θα το κάνω τώρα αμέσως. Για να πάρει άρωμα, ε. Έτσι, βάζω 2-3 σπόρους, μαζί με λίγο ζάχαρη, το χτυπάω στο γουλοχέρι. Το ροδόνερο, τέλεια. Έτσι, δεν το συζητώ. Τέλεια. Την μαστίχα 2-3 δάκρυα που λέω εγώ. Μέσα να μπει και η μαστίχα και τελευταία στιγμή, όπως σας έχουμε μάθει στην ενότητα αυτή, θα μπει το μέλι να δώσει προσωπικότητα και γλύκα στο γλυκό. Ανακατεύετε πολύ καλά. Πού πέσε και το μέλι. Καίγεται πολύ. Όχι. Τι να κάνουμε. Όχι, ήθελα να φωνάξουμε τον τεχνικό. Αστείευουμε, ε. Λοιπόν, τέλεια. Θέλω να βράσει. Μύρισε φανταστικά. Τέλειο. Καλή κρέμα να τη. Τέλειο. Θα αρέσει το γλυκό. Λοιπόν, πώς ξεφορμάρετε, γιατί με ρωτάτε συνέχεια πώς ξεφορμάρουμε το γλυκό. Απαραίτητο στάδιο. Λίγο νεράκι, πινελάκι. Θέλουμε να τη βάλουμε αυτή όπως είναι καταρχήν σε βαζάκι. Έχει γίνει κρέμα. Mm-hmm. Έχει γλύκα κτλ. Αλείψτε με νερό ένα μπολάκι. Βάλτε λίγα φρούτα μέσα. Εγώ το κάνω το καλοκαίρι και με καρπούζι. Και αντί για μαστίχα βάζω αρμπαρόριζα και είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, Μπετάκι, κοίταξε εδώ. Και γεμίζω αφού γίνει λίγο χλιαρή, γεμίζω. Ωραία. Εύκολο. Τώρα είναι ζεστό βέβαια. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα σου ξεφορμάρει. Δεν πειράζει. Όπα, αυτό είναι. Θα το κάνετε αφού έχει γίνει χλιαρό να μένουν κάτω-κάτω. Κατανοητό. Mm-hmm. Εύκολο. Λοιπόν, αν θέλουμε.
Αυτό το παγώνεις μετά και το ξεφορμάρεις. Το παγώνω όπως είναι και το ξεφορμάρω και βγαίνει αυτό που είδαμε και πριν. Και αυτό το φανταστικό. Και αν θέλουμε τα υπόλοιπα, αν θέλουμε τώρα λίγο corn flour, λίγο συγγνώμη, νησιστέ με λίγα φρούτα και 100 ml που σας έγραψα, να κάνουμε λίγο το κομποτέ, αυτή τη μαρμελάδα που είναι προαιρετική. Και πάμε να σας πω πώς θα κάνουμε αυτά τα φανταστικά εδώ τραγανά. Είναι τραγανά, βρε. Έφτιαξες, με συγκίνησες σήμερα με τη συνταγή σου, Κυριάκο. Ξέρω, αγαπάρα μου. Λοιπόν. Μου έλεγε πριν ότι το τρώγατε με. Με πετιμέζι, ναι. Από πάνω. Λοιπόν, δείχνω την καραμέλα. Εύκολα πράγματα. Μία κουταλιά ουσιαστικά μέλι, μία κουταλιά βούτυρο. Συγγνώμη, και μία κουταλιά ζάχαρη. Τα ανακατεύετε πολύ καλά. Τα κάνετε μικρά μπαλάκια σαν κουραμπιεδάκια και τα στρώνετε σε ένα αντικολλητικό χαρτί. Ψήνεται. Θα γίνει σαν πλαστελίνη τώρα αυτό. Κοίταξε το ανάβλεσμα. Το κάνουμε το χέρι. Κοίτα πώς ξεκολλάει. Ψήνεται στου 150 ακριβώς για ένα τεταρτάκι και αφού ψηθεί, αφήνεται να κρυώσει και σπάς το βρε. Αθηνά μου να το δείξω στον κόσμο. Θα το σπάσω αυτό. Κοίταξε εδώ. Για να δούμε. Τραγανό. Πρέπει να το ξανακάνουμε. Αναγκαστικά έργα δεν γίνεται.